Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των ελεύθερων δημοκρατικών πολιτών απίφθινε ο υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ανδρέας Λομπέρτος από τη Λάρισα στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θεσσαλία και τη συνάντηση με υποστηρικτές και φίλους του κόμματος. Ο κ. Λομπέρτος, μετά από τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό τη Δευτέρα, δήλωσε πως έλαβε πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα της περιφέρειας και των τρόπων επίλυσής τους, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές, κύριο μέλημά του θα είναι η ενότητα της παράταξης. Είμαι σήμερα και πάλι στη Λάρισα για να απευθυνθώ στους πολιτικούς μου φίλους. Θα κάνω μια ομιλία η οποία θα εμπεριέχει αυτό που θα σας πω τώρα ως αποκλειστικό θέμα της δήλωσής μου, το κάλεσμα για μια μαζική συμμετοχή την 5η Δεκεμβρίου. Μια μαζική συμμετοχή των πολιτών, των ελεύθερων δημοκρατικών πολιτών που θα δώσουν όθηση στις δυνάμεις του κόμματος και που θα παραμερίσουν και τους κομματικούς μηχανισμούς. Τα κόμματα χρειάζονται οργάνωση και όχι μηχανισμούς. Εμείς στο κόμμα μας έχουμε μηχανισμούς και όχι οργάνωση. Εμείς είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης. Άρα θα αντιπολιτευτούμε. Δεν θα αντιπολιτευτούμε με τη γραμμή που είχαμε μέχρι σήμερα. Θα αλλάξουμε γραμμή, αν είμαι εγώ ο πρόεδρος. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, στα οποία θα δώσουμε τεράστια έμφαση. Υπάρχουν προβλήματα εμποδίων για την παραγωγή εθνικού εισοδήματος και εισοδήματος των ανθρώπων των εργαζομένων. Άρα εμποδίων που απαγορεύουν και την αλληλεγγύη, στα οποία θα δώσουμε κορυφαία σημασία. Αυτό εγώ το αποκαλώ αγώνα κατά της γραφειοκρατίας. Υπάρχουν προβλήματα που αν η κυβέρνηση κάνει κάτι καλό θα το στηρίξουμε. Έδωσα το παράδειγμα με τους ποινικούς κώδικες, όπου στα ιδεχθή εγκλήματα που το κόμμα μου κρατούσε μία ακατανόητη στάση, βγήκα από τα όρια του και είπα τι θα πρέπει να γίνει. Μια αυστηροποίηση των ποινών για τα ιδεχθή εγκλήματα την στήριξα. Την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία οπωσδήποτε τη στήριξα και μέμφω με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν την έχει στηρίξει. Η αντιπολίτευση θα είναι αυτού του επίπεδου δηλαδή και το θεματολόγιο σας το ανέφερα στα βασικά του σημεία, συν ασφάλεια του πολίτη, συν μετανάστευση, αλλά η συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι ανοιχτή. Γιατί η αντιπολίτευση είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι οι εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής θα πραγματοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου με την Προεδρία να διεκδικείται από 6 υποψηφίους, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερος γύρος η διαδικασία θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου.